Συρίου την περασμένη Κυριακή πριν από τον αγώνα Απόλλων ΑΕΛ. Πάμε πρώτα στη σύμβουλο της Υπουργό Δικαιοσύνης, Μαρία Τσομαλή, για τις ενέργειες της Στέφης Δράκου, αφού βεβαίως επιστρέψει από τις Βρυξέλλες. Καλή σας μέρα, κυρία Τσομαλή. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα, σας και στους τηλεθεατές σας. Πότε επιστρέφει η κυρία Δράκου? Το Σάββατο θα είμαστε πίσω. Την Δευτέρα θα έχουμε τις πρώτες συναντήσεις. Ναι, ευχόμαστε θα προηγηθεί άλλη μια αγωνιστική, να μην αυξηθούν τα έκτροπα, τα επεισόδια. Ήδη έχουμε οδηγίες από την αστυνομία για τον αγώνα από ΕΛ Πάφου. Τώρα, κυρία Τσομαλή, θα ενημερωθεί ή έχει ήδη μια πρώτη ενημέρωση από τον αρχηγό αστυνομίας για τα όσα συνέβησαν ή πώς έδρασε, αν θέλετε, η αστυνομία την περασμένη Κυριακή στο Τσίριο Στάδιο? Υπουργός έχει μια πρώτη ενημέρωση, αυτή την ενημέρωση όμως που έχουμε υπλήστη. Μια πιο πλήρης και διδελεχής ενημέρωση θα γίνει με την επιστροφή της Υπουργού από τον ίδιο τον αρχηγό της αστυνομίας, ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς και τα γεγονότα, πώς εκτελήχθηκαν, τι είχε συμβεί στη συνεννόηση μεταξύ της αστυνομίας και του ασφαλείας του γηπέδου, ούτως ώστε να δούμε και ποιες θα είναι περαιτέρω ενέργειες της Υπουργού, δηλαδή αν θα συγκαλέσει, που προτίθεται να συγκαλέσει σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς για να συζητηθεί το θέμα και να τεθούν όλα επιτάπητος, ή να δράσει ανάλογα με την ενημέρωση που θα λάβει από τον αρχηγό αστυνομίας. Ναι. Διότι και ο νόμος που έχει να κάνει με την κάρτα φιλάθλου είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Άρα φρονώ αν προκύπτει και οτιδήποτε ή αν θεωρείται ανεπαρκής ο έλεγχος από επιτηρητές και μπορεί να αλλάξει αυτό ή χρειάζεται, θα το δουν και οι βουλευτές με την επιστροφή τους, ότι και αυτό είναι, αντιλαμβάνομαι, στα υπόψη της Υπουργού. Κοιτάξτε, βλέπουμε όλοι τι γίνεται στα γήπεδα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, επειδή πολλοί φύλαθλοι περνούν στο γήπεδο αντικείμενα τα οποία είναι απαγορευμένα. Οπότε, αν βλέπουμε εκεί εντοπίζεται σίγουρα ένα πρόβλημα. Βέβαια, πρέπει να δούμε και να αναγνωρίσουμε ότι ευτυχώς η αστυνομία έδρασε και το πρώτο στο μέλημα της που ήταν η προστασία των πολιτών, η ασφάλεια τους εκτός και εντός γηπέδων, στέφθηκε με επιτυχία, διότι λέω ξανά ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό οποιοδήποτε πολίτη. Βέβαια, ένα μέλος της δύναμης έχει τραυματιστεί και πάλι ευτυχώς σοβαρά. Όμως ναι, σίγουρα το ζήτημα των ελέγχων είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι αλληλένδετο με την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλου. Όπως αντιλαμβάνεστε, ενώ όσο μπαίνει οποιοδήποτε σε ένα γήπεδο με κουκούλα, με διακριτικά που δεν μπορεί το πρόσωπο να φανεί προς τις κάμερες των γήπεδων, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ταυτοποίηση και επίσης στην αξιθέτηση. Ενώ όσο φιλάθλοι δεν κάθονται στη θέση την οποία έχουν εξασφαλίσει με το εισιτήριο και την κάρτα φιλάθλου τους, είναι ακόμα ένα εμπόδιο στην ταυτοποίηση για να μπορέσουμε αυτούς τους ταραξίες να τους αφήσουμε εκτός γηπέδου. Ναι, διότι κυρία Τσομαλή, είναι ως να τρέχουμε να σβήνουμε πυρκαγιές, να αφήνουμε τους εμπριστές που είναι ήδη πάνω κάτω, έτσι να δίνουμε έμφαση στο να κατασβεστεί η πυρκαγιά, που αυτό είναι το λογικό, να σωθούν και όσοι είναι γύρω οι κατοικίες, και οι εμπριστές θα πάνε κάπου αλλού και κάπου αλλού όσο δεν συλλαμβάνονται. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα για να συλληφθούν επ' αυτό φόρο, για το τι χρειάζεται, τα διατάγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτά θα είναι αντικείμενο συζήτησης, τι μπορεί να γίνει. Διότι αυτοί θα περιφέρονται. Είναι επάγγελμα ο χουλιγανισμός, δυστυχώς. Θα το ξανακάνουν και θα το ξανακάνουν μέχρι γνωρίζοντας ότι φορώντας μια κουκούλα μπορούν να διαφεύγουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσομαλή. Άρα θα λέτε την Δευτέρα θα υπάρξει. Δευτέρα, τρεις αρχές της εβδομάδας, θα έχουμε συνάντηση με το αρχηγό αστυνομίας, θα ενημερωθούμε καθηκόντως και μετά θα ανακοινώσουμε και σε εσάς τις αποφάσεις της Υπουργού, ώστε να σας ενημερώνει. Ναι, θέλατε κάτι να πείτε πριν και σας διέκοψα, απολογούμε. Όχι, ήταν αυτό, να συμπληρώσω σε αυτό που λέγατε κι εσείς, ότι ναι, οι φιλαθλοί, αυτοί που αντιφιλαθλοί δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, φεύγοντας από το γήπεδο, πάνε κάπου αλλού, πάνε έξω από συνδέσμους, πάνε στους δρόμους. Γνωρίζουμε και αυτή την πτυχή. Όμως, ενώ μπαίνουν στα γήπεδα και υπάρχει αυτή η πολύ καλή νομοθεσία, το εργαλείο αυτών της κάρτας φιλάθλου, οφείλουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, ώστε να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σωστά το μέτρο και να δράσουμε επιτέλους κατασταλτικά σε αυτό το φαινόμενο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσομαλή. Καλή συνέχεια να έχετε. Μένουμε στο θέμα. Να χαιρετήσω τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, τον κύριο Σπύρο Νεοφυτίδη, ως επίσης και τον εκπρόσωπο τύπου της Συντεχνίας της Ισότητας, τον κύριο Νίκολο Ιζίδη. Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Σάου. Ο κ. Λοϊζίδης είναι τηλεφωνικός μαζί μας. Κύριε Νεοφυτίδη, λοιπόν, να το ξεκινήσουμε έτσι από εκεί που έμεινε με την εκπρόσωπο της Σύμβουλο της Υπουργού Δικαιοσύνης. Υπάρχει πρόβλημα
στα γήπεδα. Όλοι έχουν ρόλο να διαδραματίσουν, μεταξύ των οποίων και οι ήδη οι ποδοσφαιριστές. Εμπροκειμένου όμως, όλοι διαπιστώνουν κάποια κενά, αν θέλετε, κάποιες ελλείψεις και στην κάρτα φιλάθρου, αλλά γενικά στην επιτήρηση των γηπέδων. Από πλευρά σας, κύριε Νεοφυτίδη, τι εντοπίζετε, τι θεωρείτε? Καταρχάς, πείτε μας, οι ποδοσφαιριστές ελέγχονται ομοία με τους οπαδούς, του τι κουβαλάνε μέσα στις τσάντες τους? Διότι δεν ξέρουμε. Εσείς μπορείτε να πιστοποιήσετε ότι όλοι δεν. Μπορεί να κουβαλάει και ο καθένας ό,τι θέλει να το δώσει αλλού. Δεν θα διαφωνήσω. Κανονικά θα έπρεπε να ελέγχονται οι πάντες που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο ή σε ένα γήπεδο. Θα έπρεπε να ελέγχονται. Από εκεί και πέρα, πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Και θα ήθελα να τοποθετηθώ πάνω στην τοποθέτηση της κυρίας Τσόμαλη. Πιο μετά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για την πρόληψη και την πάταξη της βίας την έχει το ίδιο το κράτος. Και οι θεσμοί του κράτους, που είναι οι διάφορες εξουσίες, δηλαδή η εκτελεστική, η νομοθετική και η δικαστική. Εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα το οποίο και η κυρία Τσόμαλη παραδέχτηκε πριν από λίγο. Ότι έχουμε θέμα με την κάρτα φιλάθλου. Να θυμίσω ότι η κάρτα φιλάθλου έχει γίνει το 18 μετά από ψήφιση μιας νομοθεσίας το 14. Ναι. Πέρασαν 5 χρόνια και σήμερα η κυρία Τσαμαλή μας λέει ότι υπάρχουν ακόμη αδυναμίες και πρέπει να βρουν τρόπους να δουν πώς θα χρησιμοποιήσουν το εργαλείο της κάρτας φιλάθλου. Μας είπε ότι δεν υπάρχει αριθμοθέτηση στις θέσεις του σταδίου, άρα δεν μπορούν να γνωρίζουν το ποιος κάθεται πού και το ποιος μπαίνει πού. Ναι. Και επίσης μας είπε ότι. Λίγη σημασία, κύριε Νεοφυτίδη, αφού σηκωθούν και κάνουν όλα αυτά τα έκτροπα. Δεν είναι ότι είναι και καθιστή. Ναι, αλλά είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ναι. Διότι εκτίθονται άτομα σε κίνδυνο. Ναι, ναι. Γιατί δεν γίνεται να βάζεις κάποιον μέσα σε ένα γήπεδο να μην ξέρεις πού κάθεται. Γιατί κάναμε την κάρτα φιλάθλου? Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο τρόπος που γίνεται η ταυτοποίηση? Τι είδους ταυτοποίηση υπάρχει με την κάρτα φιλάθλου? Αυτή τη στιγμή εκπρόσωπος της Υπουργού Δικαιοσύνης μας επιβεβαίωσε ότι δεν μπορούν να κάνουν καμία ταυτοποίηση. Άρα από εδώ ξεκινάει το πρόβλημα και καταλήγουμε εκεί που καταλήξαμε. Ναι. Επίσης, είναι λυπηρό να ακούω από την εκπρόσωπο της Υπουργού να λέει ότι χθες η αστυνομία έδρασε με τον καλύτερο τρόπο για να αποτρέψει τα επεισόδια. Δηλαδή, υποτιμώ την νοημοσύνη μας. Από πότε η αδράνεια έγινε δράση? Να. Γιατί η κατάσταση που ήταν πάνω στις κερκίδες ήταν τόσο τραγική που σίγουρα ναι, δεν μπορούσαν να μπουν αστυνομικοί πάνω στις κερκίδες με όλα τα εφόδια που είχαν όλοι αυτοί που είχαν. Και οι ευθύνες είναι τεράστιες από την ηγεσία. Γιατί ποιοι ήταν υπεύθυνοι και ποιοι είχαν την ευθύνη είτε να εκπαιδεύσουν τους στιούαρτ είτε να επιτηρήσουν το να μην περάσουν οι μολότοφ, εκρηκτικοί μηχανισμοί, όλα αυτά τα αντικείμενα που ήταν μέσα στην κερκίδα με όλους αυτούς. Ναι. Αλλά για την αδράνεια της αστυνομίας τώρα, μάνο τελεία να μιλήσει και ο κύριος Νίκος Λοϊζίδης, για την αδράνεια της αστυνομίας, ο εκπρόσωπος τύπου της δύναμης μας έλεγε προχθές ότι αυτό που ήταν το πρώτο μέλημα των αστυνομικών ήταν να διασφαλίσουν, αν θέλετε, την ασφάλεια των οπαδών που ήταν μέσα στο γήπεδο, ενώ οι χούλιγκαν σας σπάζαν πράγματα κλπ. Και τα μάζευαν εκεί για να τα πετάξουν. Κύριε Λοϊζίδη, διαπιστώνετε η όποια αδράνεια από πλευράς αστυνομίας και όχι στο, αν θέλετε, να το πάρουμε στο επίπεδο των αστυνομικών που είχαν κληθεί εκεί έξω από το γήπεδο, αλλά γενικά από την πρώτη ώρα που πληροφορήθηκαν όλοι ότι ετοιμάζονται να κάνουν την κηδεία του Τσιρίου την Κυριακή? Κυρία Σάβα, θα μιλήσω έτσι εντάχει, γιατί ο κύριος Νεοφυτίδης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών. Ναι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα νόμο για τα γήπεδα, για την κάρτα φιλάθλου και να τονίσω κάτι που θα έπρεπε να ξέρει ο αγαπητός Νεοφυτίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣ, ότι ο χουλικανισμός πατάχθηκε τις χώρες όχι λόγω αστυνομίας, αλλά λόγω νομοθεσιών. Και η αστυνομία εξελίσσεται σε νομοθεσίες. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο μιλάει για αδράνεια. Εμείς να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, γιατί και χθες μας χαρακτήρισε ανεκπαίδευτους δημόσια και μάλιστα μας χαρακτήρισε ότι δεν εφαρμόσαμε, λέει, τον νόμο. Αφού γνωρίζει τον νόμο καλύτερα από εμάς, θα ήταν καλό να μας πει του στιούαρτ την εκπαίδευση η αστυνομία έχει την δυνατότητα να την κάνει για τους ελέγχους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο.
τις κερκίδες, όπως λέει, έχει αντιληφθεί, επειδή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν αποφασίζουμε για shoot, για πάσα και για goal, όπως αποφασίζουν οι ποδοσφαιριστές. Εμείς αποφασίζουμε για ανθρώπινες ζωές. Και η ανάλογη βία και οι συνέπειες είναι μια αναστρέψιμη, κυρία Σάβα. Ναι. Είναι σοβαρές οι στιγμές και είναι πολύ ορθώς, το έχει αναφέρει και ο ίδιος ο κύριος Νεοφοιτητής, να αναλάβουν τις ευθύνες και να αποταθεί και στις ομοσπονδίες, στον ΚΟΑ και στην ΚΟΠ, και στους παράγοντες. Γιατί εγώ θέλω να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα, κύριε Σάβα, μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή τη στιγμή που μίλησε για ανεκπαίδευτους αστυνομικούς, ένας πρόεδρος ποδοσφαιριστών, θέλω να του υπενθυμίσω μόνο τέσσερα πράγματα. Για να αντιληφθεί ότι ο καθένας είχε ευθύνη γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο. Όταν ποδοσφαιριστές έβγαιναν σε εξώστες και σε λεωφορεία για πανηγυρισμούς. Τι σχέση έχει αυτό τώρα, κύριε Σάβα. Κυρία Σάβα, ο ΠΑΣΠ τους προειδοποίησε, βγήκε με ανακοίνωση να τους μιλήσει. Όταν υπήρχαν πληροφορίες ότι ποδοσφαιριστές περνούσαν πράγματα στο γήπεδο για χρόνια, ο ΠΑΣΠ έβγαλε ανακοίνωση. Γιατί δεν τους συλλάβατε, κύριε Λοϊζίδη? Όλα δεν τους συλλάβατε, κύριε Νεοφοιτήτη. Συγγνώμη, είχατε πληροφορίες μια εβδομάδα πριν από το παιχνίδι ότι θα γίνει τον επεισόδιο και μου λέτε για τον εξώδιο. Ναι, κύριε Λοϊζίδη, αφού διευκρινίσουμε τι λέει η νομοθεσία, απαντήστε και στο δικό μου ερώτημα. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Μου λέτε για τον εξώστη, για ποδοσφαιριστή που βγαίνει στον εξώστη και λέει για συστήματα. Μα τώρα σοβαρό μιλάμε. Είχε τα πληροφορία μια εβδομάδα πριν για το παιχνίδι ότι θα έχει επεισόδια και μου μιλάτε για την νομοθεσία. Απλά δεν ακούγεστε όταν μιλάτε και οι δύο διάλογο να κάνουμε. Δεν θα λέμε ότι θέλει ο καθένας εδώ. Ναι, όχι, κύριε Λοϊζίδη. Μιλάμε με νομοθεσία, κυρία Σάβα. Ωραία. Στη βάση της νομοθεσίας, κύριε Λοϊζίδη, εγώ ρώτησα. Ναι. Η κουκούλα δεν επιτρέπεται και όταν μπαίνουν στη συζήτηση. Δεν μπορούν κουκούλα. Εάν εσείς θεωρείτε ότι η αστυνομία έπρεπε να βγει στις κερκίδες, να ρίξει τα κρυγόνα όταν υπήρχαν κυνεκόπαιδα. Γιατί για να ρίξει τα κρυγόνα. Μπορούσε να κερκίδες. Και καλώ θα ήταν. Γιατί δεν έκανε να θα κάνουμε διάλογο ή θα διακόψουμε. Ναι, αλλά επειδή. Διάλογο κάνουμε, η αλήθεια να λέγεται. Λέτε κάτι, σα απαντάει. Αλλά. Να λεπτό. Ναι, εγώ σα ρώτησα επειδή υπήρχαν πληροφορίε, ποιο ήταν το σχέδιο δράση τη αστυνομία. Η αστυνομία έχει στείλει τρεις επιστολές στην ΚΟΠ εδώ και πολλές μέρες. Και οι δύο από τις 7 ομάδες, οι οποίες δεν έπρεπε να έχουν μετακίνηση φιλάθλων, ήταν αυτές, κυρία Σάβα, να λέμε τα πράγματα με το όνομα. Ωραία. Και είναι αλήθεια το πιστοποιείο, κύριε Λοϊζίδη, ότι ήταν η εισήγηση της αστυνομίας που δεν έγινε αποδεκτή από την ΚΟΠ. Πάει αυτό. Ξεκινείται ο αγώνας. Λαμβάνετε την πληροφορία της αστυνομίας σχέδος των αποφάσεων της ΚΟΠ. Τι κάνατε? Όχι εσείς. Κυρία Σαβά, πήραμε πάνω από 200 αστυνομικούς στο Τσίριο. Ναι. Εάν αυτοί που τα έσπαζαν στην κερκίδα, η αστυνομία επέβαινε στην κερκίδα, θα ήταν η ανάλογη βία και οι συνέπειες, θα ήταν μία αναστρέψιμη. Εάν κάποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί, να το πω πιο απλά. Θα ήταν θανάτη. Εάν κάποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί, αυτό θα το πω πιο απλά. Για ένα φούρπο δεν πρόκειται να χάσουμε ζωές. Εάν κάτι. Συγγνώμη, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση στον αγαπητό Λοϊζίδη. Ένα λεπτό. Ελάτε, κύριε Λοϊζίδη, να σα. Ένα λεπτό να κάνουμε διάλογο, όχι μονόλογο. Ναι. Δηλαδή πάνω στην κερκίδα. Έχουμε 50 κουκουλοφόρους. Όπου και πριν ένα μήνα κάποιο μπήκε χωρίς κουκουλά και μετέφερε μπαλτά πάνω στην κερκίδα. Δηλαδή, εγώ αύριο, αν πάω πάνω σε μια κερκίδα, βάλω μια κουκούλα και βγάλω ένα περίστροφο και αρχίζω καθαρίζω παίκτες ή αρχίζω καθαρίζω φιλάθλους. Δεν θα έπρεπε η αστυνομία. Σας ρωτώ. Κυρία Σάβα, και η νομοθεσία που επικαλείστε, εάν ένα Στιούαρτ, ένα Στιούαρτ ζητήσει την παρέμβαση της αστυνομίας, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τον όχλο, έχετε υποχρέωση να παρέμβετε ή όχι? Έχετε και έχει κάποιο νόμο που σας απαγορεύει να κάνετε ελέγχους? Κύριε Νεοφοιτήτη, εντάξει, να μας απαντήσει. Ψύχρεμα. Πείτε μου τον νόμο που σας απαγορεύει να κάνετε ελέγχους έξω από το γήπεδο. Λοιπόν, εδώ είμαστε να συζητάμε κάτι αντίθετο από αυτό που τώρα έτσι είναι η συμπεριφορά μας, κύριε. Λοιπόν, κύριε Λοϊζίδη, απαντήστε σε αυτό που το απλό πρόεδρο κ. Νεοφοιτήτης. Βεβαίως, θα το απαντήσω. Κάθε στιγμή στην κερκίδα είναι διαφορετική και τα δεδομένα διαφορετικά. Και οι αποφάσεις που λαμβάνονται για ανθρώπινες ζωές είναι μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν μιλάμε για πάσαν και σουτ. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτά τα παραδείγματα που έχει φέρει ο κ. Νεοφοιτήτης είναι διαφορετικά δεδομένα και κάθε απόφαση είναι διαφορετική. Να τα ξεχωρίσουμε του κόσμου και να μην προκαλούμε με τις δηλώσεις μας και να μην λέμε περισσότερες κουβέντες.
Έχουμε δημόσιο να ζητήσουμε και τον πρόεδρο του Συνδέσμου. 45 λεπτά διέλυσα από γήπεδο και να αποφάσισε το δεύτερο λεπτού. Ναι, είναι ευκρινές τι είναι ο καθένας από σας, κύριε Λοϊζίδη. Και επειδή λέτε για πάσεις και σου, το καθένας τα του οίκου του το τι κάνει. Ωραία, κύριε Λοϊζίδη, το ερώτημα είναι οι οδηγίες ποιες είναι σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο νόμος, κυρία Σάβα, μιλά για διαφορετικές περιπτώσεις και αν είναι δυσανάλογο και μη αναστρέψιμο αυτό που θα γίνει, δεν θα επέμβει η αστυνομία, απλά δεν θα γίνει ο αγώνας. Για να μπορέσουμε να φυγαδέψουμε τα φυγαδόπεδα, τα γυναικόπεδα. Την περασμένη εβδομάδα που είχαμε εισβολή των φιλάθλων εντός του γηπέδου, ήταν διαφορετικό. Δεν επέμβηκαν εντός του γηπέδου, κύριε Νοφιτήρη, οι αστυνομικοί. Δεν επέμβηκαν. Δεν επέμβηκαν εντός του γηπέδου, οι αστυνομικοί. Ευτυχώς που ήταν ο Στιούαρ και έσωσε τον άνθρωπο. Κύριε Νοφιτήρη, εξακολουθείτε να αφήνετε εχμές για την αστυνομία. Όχι, είναι τα γεγονότα και είναι καταγραμμένα τα γεγονότα. Είναι καταγραμμένα. Υπήρξε θανάσιμος τραυματισμός και επαναλαμβάνω, αφήστε την αστυνομία να κάνει δουλειά της, αλλά μιλήστε και λίγο. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Λευσίδη, ότι η αστυνομία δεν κάνει την δουλειά της. Μιλήστε και λίγο για τις ευθύνες του ΚΟΑ. Γιατί φοβάστε να μιλήσετε για αυτό? Μα το πρώτο πράγμα που είπα είναι οι θεσμοί, ότι έχουν αυτοί τις ευθύνες. Ναι. Οι ευθύνες. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστώ. Ακούστε λίγο, κύριε Λοϊζίδη, ευχαριστώ. Κύριε Νεοφυτίδη, είναι αλήθεια ότι στο μεταξύ ακόμα περιμένουμε την επιβολή ποινής από τον αθλητικό δικαστή, 14 Δεκάνου, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν για αυτή η εισήγηση αστυνομίας, και εδώ θα σταθώ. Ήταν δηλαδή τόσο, αν θέλετε, απαράδεκτη η ΚΟΠ? Γιατί αρνήθηκε αυτή την εισήγηση? Έβλεπε η αστυνομία ότι ο μόνος τρόπος ήταν, για παράδειγμα, προχθές που ήταν Απόλλωνα ΑΕΛ, οι φίλαθλοι της ΑΕΛ να μην παραστούν. Σωστά, θεωρείται εκτός έδρας αγώνας. Ήταν κάτι δηλαδή τόσο... Εσείς πώς το βλέπετε αυτή την εισήγηση αστυνομίας? Εμείς το βλέπουμε ότι είναι μια αδυναμία της αστυνομίας να ελέγξει κάποιον αγώνα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να πούμε να κάνουμε τους αγώνες χωρίς φιλάθλους. Ναι. Γι' αυτό κάναμε εξάλλου και την κάρτα φιλάθλου. Άρα εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες ευθύνες οι οποίες κάποιοι προσπαθούν να τις αποποιηθούν, και δεν μιλώ για τους αστυνομικούς. Μιλάω για τους θεσμούς, όπου κανένας δεν παίρνει την ευθύνη και δεν ξεκαθαρίζει ποιος έχει την ευθύνη της ταυτοποίησης των φιλάθλων. Κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να μας αναφέρει αν λειτουργεί, αν δεν λειτουργεί η κάρτα φιλάθλων. Και στο τέλος της ημέρας, ναι, αν παραβιάζεται, αν υπάρχει νομοθεσία, διερωτούμε γιατί εγκρίθηκε το οποιοδήποτε στάδιο που δεν υπάρχει ο τρόπος της αριθμοθέτησης των καθισμάτων, γιατί δεν μπορεί να γνωρίζεις που πάει κάποιος και τι γίνεται, και έχουμε αυτά τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά εδώ βλέπουμε κάποια παραδείγματα διαφορετικά, ότι τη μια εβδομάδα είναι διαφορετική συμπεριφορά, την άλλη εβδομάδα είναι διαφορετική συμπεριφορά. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά γιατί έπρεπε να φτάσουμε, δηλαδή να κάνουμε ένα γήπεδο ζούγκλα, να κινδυνεύουν και οι αστυνομικοί και οι ποδοσφαιριστές? Γιατί οι πρώτοι που κινδύνευσαν οι ποδοσφαιριστές που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και μετά να μένουμε απαθείς έξω, γιατί όντως έχει δίκιο ο αγαπητός κ. Νίκος, ότι δεν μπορούσαν, έφτασαν σε ένα σημείο που δεν μπορούσαν να παρεμβούν μέσα στις κερκίδες. Άρα καταλήγουμε, κύριε, στο γεγονός ότι το πρόβλημα είναι η έλεγχη και για τις κάρτες φιλάνθρωπου, αλλά γενικά η σωματική έλεγχη του τι μπαίνει μέσα. Και επαναλαμβάνω, κύριε Νεοφυτίδη, πρέπει αυτό να αφορά και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές και τις αποστολές. Μας το είπε πριν ο κύριος Λοϊζίδης. Δεν ξέρω αν είναι και επίσημο, κύριε Λοϊζίδη, γιατί ρώτησε πριν ο κύριος Νεοφυτίδης τι κάνατε όταν είχατε πληροφορίες ότι οι παίχτες κουβαλάνε διάφορα μέσα απαγορευμένα. Κυρία Σαβά, έγιναν όλοι οι έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν και παλιά για πληροφορίες από τους. Απλά θέλω να τονίσω κάτι στο οποίο με τον κύριο Νεοφυτίδη νομίζω ότι συμφωνούμε, γιατί το είπα και χθες. Ναι. Αυτός ο νόμος έγινε, και το τονίζω, έγινε, πήγαμε στο Χάρβαρντ χωρίς να περάσουμε από το δημοτικό. Ναι. Δεν έχουμε τα γήπεδα για να μπορέσει να εφαρμοστεί ο νόμος της κάρτας φυλάκτη. Και το είπαμε και εμείς χθες, χρειάζονται πάμπολες τροποποιήσεις για να μπορέσει αυτός ο νόμος να είναι εφαρμόσιμος, ρεαλιστικός και λειτουργικός. Μάλιστα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον αγαπητό Νίκο Πάνος. Αυτό είναι. Όλοι συμφωνούμε έτσι με. Απλώς το θέμα είναι που είναι οι ευθύνες. Γι' αυτό είπα εγώ ότι είναι στο κράτος. Και να προσθέσω ακόμη ένα πράγμα. Και ελάτε να κλείσουμε με αυτό. Θα κλείσουμε με αυτό, ότι πρέπει να δώσουν και τα εφόδια και στους αστυνομικούς για να πατάξουν αυτή τη βία χωρίς να ρισκάρουν και τη ζωή τους. Και υπάρχουν τρόποι. Έχουμε παραδείγματα στο εξωτερικό με ουλαμούς αστυνομίας
με ουλαμούς έφυπους, με άλογα. Έχουμε τα παραδείγματα της αγγλικής αστυνομίας με τα εκπαιδευμένα σκυλιά που είναι εντός του αγωνιστικού χώρου, όπου ναι. μπορούν να συνδράμουν δραστικά χωρίς να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Ναι. Αυτά όλα είναι που μας ανησυχούν και μας τρελαίνουν. Ευχαριστώ, κύριε Νεοφυτίδη. Λοιπόν, ένα 30 δεύτερα, κύριε Λοϊζίδη. Ναι. Να κλείσω με αυτό. Αυτές οι εισηγήσεις, τόσο από τον πρόεδρο του ΠΑΣ, όσο από τις συντεχνίες των αστυνομικών, καλό θα ήταν όταν θα χρειαστούν τροποποιήσεις για τον νόμο. Από αυτούς τους ανθρώπους να ακούσουν τις τροποποιήσεις που είναι κάτω στην πρώτη γραμμή, σωστό. Ξέρουν ρεαλιστικά ναι. πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Ευχαριστώ αυτό πολύ. Τα λέμε εμείς από το 2014, αλλά ναι. φαίνεται έχει πολλούς οι δήμονες πιο πάνω από μας. Ναι, είναι πολύ του Χάρβαρτ. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Νοφιτήδη, κύριε Λοϊζή, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Λέγαμε πριν, κυρίες και κύριοι, έτσι, στην πρώτη σύνδεση με το Προεδρικό, ότι έχει μια ιδιαιτερότητα η σημερινή συνεδρία και οι άλλες που θα ακολουθήσουν, καθώς είναι από τις τελευταίες του Υπουργικού Συμβουλίου με την παρούσα σύνθεσή του, αλλάζει η κυβέρνηση. Άρα, ό,τι νομοθετεί.